ένα χωριό ιστορικής σημασίας λόγω των βυζαντινών εκκλησιών που έχει γύρω στο χωριό. Σήμερα στροφή στην παράδοση. Γιορτή Πιταρούδας. Όλα είναι έτοιμα εδώ στην πλατεία του χωριού. Σήμερα, ναι, για πρώτη φορά γίνεται η γιορτή Πιταρούδας. Ήταν μια ιδέα εδώ ενός πατριώτη του Πάνου του Καράμπελα, μας άρεσε έτσι και σαν πολιτιστικό σύλλογος και αθλητικός όμιλος είπαμε να την υλοποιήσουμε. Βέβαια όλο αυτό έγινε με την πολύτιμη βοήθεια των γυναικών εδώ του χωριού. Ήδη βλέπω κάποιες φτιαγμένες ήδη. Ήδη, ναι. Έχετε δοκιμάσει? Όχι, είναι από τα χεράκια σου. Εννοείται. Ναι, έχουμε τα ραμοσαλάτα, έχουμε σαν σάντουιτς με τα ραμοσαλάτα εδώ. Νηστίσιμα δηλαδή. Νηστίσιμα όλα, έχουμε ελιές. Έτοιμες οι πιταρούδες μας. Είναι το παραδοσιακό μας φαγητό του χωριού μας. Και εύχομαι να σας αρέσει αυτό που κάναμε σήμερα, γιατί κάναμε μεγάλον αγώνα. Ήταν μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ήταν μια ωραία ιδέα νομίζω, γιατί βλέπετε αμέσως ότι έχει μια μεγάλη επιτυχία. Να τιμήσουμε και εμείς την παράδοση. Η χρυσαφέτικη πιταρούδα είναι κάτι το ξεχωριστό. Έτσι όπως θα δείτε, ψήνεται στην πλάκα. Βλέπω και ωραία τσεμπέρια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι το παραδοσιακό ντύσιμο για την πιταρούδα. Κόσμο, βλέπω αρκετό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Να καθιερωθεί έτσι κάθε χρόνο, ε. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε να αρέσει και να το καθιερώσουμε. Πείτε μας, πώς ξεκινάμε. Πέμπτο ανέβη, όπως κοινάμε. Δυνατά. Ρίχνουμε ανέβη, όπως κοινάμε. Μετά ρίχνουμε νερό χλιαρό, αλάτι. Και ζυμώνω. Αφού η ζύμη ξεκουραστεί, μετά από λίγο με μπαλάκια και βάζουμε το πλαστήρι, το πλάστη μας και αλεύρι για να πλάσουμε και ξεκινάει το φύλλο. Άρτα, απ' τη γέφυρα της Άρτας, δεν είπαμε. Το είπαμε που το είπαμε, το γεφύρι της Άρτας. Χειροκροτήστε. Το πήρα τον καιρό πόβο, δεν σας είπα οι προχές. Κυρία Γεωργία, πόσο χρόνο είσαι? 89. Μπράβο. Όλα πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζουμε που είναι στο κοντά. Είμαστε πλούσια ενορία σε χαρίσματα πολλά. Είμαστε μια χριστιανική ενορία με βυζαντινό πλούτο. Πολλές εκκλησίες από τις 25 που υπάρχουν στην ενορία, οι 10 είναι βυζαντινές από τον 11ο αιώνα και μετά. Στον τόπο το δικό μας υπάρχουν πολλά ήθη και έθιμα και παραδοσιακά που πρέπει να τα αναδείξουμε και να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι έχουμε δώσει μέχρι σήμερα.